ενώ έχετε περάσει από κάποιους υπουργικούς στόχους, ότι δεν προασπιστήκατε ζωτικά θέματα για τη Θεσσαλονίκη. Είναι μομφή που εξαπέλυσε εναντίον σας βεβαίως και ο κύριος Μπουτάρης. Θα ήθελα τη θέση σας επ' αυτού. Μόνο αν κάνει κάποιος μια αναδρομή στο τι έχει προσφέρει ο κύριος Καλαφάτης τον τελευταίο 1,5 χρόνο από τη θέση που υπηρέτησε σε σχέση με την επίλυση των προβλημάτων όλων των Ελλήνων πολιτών συμπεριλαμβανομένων και των Θεσσαλονικαίων, θα δει ότι αυτό δεν ισχύει. Είτε αφορά τον νόμο περί αυθαιρέτων, είτε αφορά το χωροταξικό τουρισμό που δημιουργεί θέσεις εργασίας σε όλη την Ελλάδα και φυσικά και στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Ακόμα και η έγκριση 5,5 εκατομμυρίων ευρώ για την αναβάθμιση της πλατείας χρηματιστηρίου που έγινε το 2013 με δικιά μου ουσιαστικά παρέμβαση, μέσα από τα θεσμικά μου καθήκοντα βεβαίως, ως επικεφαλής του προγράμματος του αντίστοιχου, καταδεικνύει ότι αυτό δεν ισχύει. Βέβαια, το ζητούμενο δεν είναι ο κύριος Καλαφάτης, ο οποίος είναι υποψήφιος δήμαρχος της Θεσσαλονίκης, ενήργησε ως υπουργός υπέρ της Θεσσαλονίκης. Γιατί αν κάποιος ισχυριστεί ότι κάποιος πρέπει να γίνεται υπουργός με αποκλειστικό γνώμονα να υπηρετεί τον τόπο του, τότε πάμε σε μια λογική που δεν είναι αποκλειστικά τον τόπο και του. Σε άλλους υπουργικούς τόπους. Από αποκλειστικά τον τόπο του. Αυτό είναι για κάτι, ξέρετε, που εμένα δεν με εμπνέει. Δηλαδή, το σκεπτικό του να γίνω βουλευτή, να είμαι βουλευτής Θεσσαλονίκης, να γίνω υπουργός και μόλις γίνω υπουργός να κάνω συγκεκριμένες δράσεις, να βοηθήσω τη Θεσσαλονίκη, την πόλη μου, τότε αυτό είναι. Είναι μεγαλύτερη πόλη, κύριε Καλαφάτη. Σκεφτείτε λοιπόν κάποιος. Δεν είναι μια επαρχιακή πόλη, είναι μια πόλη. Φανταστείτε λοιπόν κάποιον βουλευτή, ο οποίος γίνεται υπουργός ανάπτυξης από τα Γιάννενα. Και το πρώτο πράγμα που κάνει όταν γίνει υπουργός ανάπτυξης για όλη την Ελλάδα, δώσει όλο το βάρος και ρίξει όλα τα λεφτά πάνω στα Γιάννενα. Αυτό είναι μια σοβαρή πολιτική. Εγώ λέω λοιπόν πρώτον. Έχουμε δει διορισμούς από αυτά τα μέρη πάντως. Από όπου είναι η υπουργή. Εγώ όμως δεν εκφράζω αυτή την άποψη. Αν κάποιος λοιπόν εκφράζει την άλλη, προφανώς εκφράζει την άλλη άποψη. Αυτοί που λέτε, που υποστηρίζουν αυτό το οποίο λέτε, προφανώς νιώθουν ότι θα πρέπει να λειτουργήσουμε με παλιά στάνταρτ. Αλλά σε κάθε περίπτωση, το ζήτημα δεν είμαι εγώ. Κύριε Καλαφάτη, αν μου επιτρέπετε, δεν μιλάμε με την έννοια της ευνοιοκρατίας. Μιλάμε για μια πόλη που είναι συμπρωτεύουσα. Βεβαίως. Δεν είπε κανείς πως θα έπρεπε να ευνοηθεί λόγω της εντοπιότητας και οτιδήποτε. Αλλά το ότι θα έπρεπε κάποια θέματα που χρονίζουν δεκαετίες. Έχουμε το θέμα, ας πούμε, των μετρόπληκτων, που κατηγορηθήκατε για ότι δεν περάσατε μία νομοθετική ρύθμιση για την αποκατάσταση αυτών, ας πούμε. Ναι. Ξέρετε, ο κάθε υπουργός έχει χαρτοφυλάκιο συγκεκριμένο. Είναι πολύ εύκολο να πετάμε την μπάλα στην κερκίδα και αντί να δούμε τι έχουμε κάνει 3,5 χρόνια εμείς ως δημοτική αρχή, αρχίζουμε να μετάμε την μπάλα στην κερκίδα και να μιλάμε για το τι έχει κάνει αυτός ο οποίος μιλάει αυτοδιοικητικά από τη στιγμή που ξεκίνησε η προεκλογική περίοδος. Γιατί είμαι ο μοναδικός που μιλάω αυτοδιοικητικά μαζί με τους συναδέλφους. Ας πούμε, κάποιοι άλλοι, ενώ προέρχονται και πρέπει να μιλάνε αυτοδιοικητικά, μιλάνε γενικότερης πολιτικής κίνησης. Ακόμα και η κουβέντα που κάνουμε τώρα. Αυτή η κουβέντα δεν είναι αυτοδιοικητική κουβέντα. Δεν είναι που κάνουμε αυτή τη στιγμή. Δεν είναι για το πώς λύσαμε τα προβλήματα. Αν τα λύσαμε τα προβλήματα. Αν τα 3,5 χρόνια. Και τι είναι, τα προηγούμενα. Για πείτε μου λοιπόν εσείς, τα 3,5 χρόνια τι λύθηκε. Ποιο είναι το πρόβλημα που λύθηκε στη Θεσσαλονίκη από την υπάρχουσα δημοτική αρχή. Καλά, κύριε Καλαφάτη, τόσα χρόνια ήταν στα χέρια της Νέας Δημοκρατίας ο Δήμος και τώρα μόλις ανέλαβε ο κ. Μπουτάρης. Αν κάνω το δικηγόρο του διαβόλου. Πριν 3,5 χρόνια ανέλαβε τώρα. Ενώ μετά από δεκαετίες. Και ποια Νέα Δημοκρατία. Εγώ δεν μιλάω για την Νέα Δημοκρατία. Εσείς μιλάτε αυτοδιοικητικά ή πολιτικά. Είναι, ήτανε, νομίζω, ήτανε σε ένα σημείο είναι ταυτόσημα. Άρα, σας πιστεύετε ότι 3,5 χρόνια έγιναν έργα φυσικά.